Καλημέρα, καλή Σαρακοστή, χρυσά χρόνια πολλά. Να σε καλά, κορίτσια. Είμαστε λοιπόν στη Βαρβάκη, η οποία είναι ανοιχτή. Από τις 9 το βράδυ είναι ανοιχτή η Βαρβάκιος, η οποία ήταν πλημμυρισμένη από καταναλωτές, οι οποίοι ξεχύθηκαν εδώ στην αγορά για να ψωνίσουν τα παραδοσιακά σαρακοστιανά δέσματα και να διασκεδάσουν. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ο κόσμος πέφτει να κάνει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Να σας πω ότι οι χθεοπόλες είναι ευχαριστημένοι από την αγοραστική κίνηση. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις μέρες ήταν γεμάτη από κόσμο η αγορά. Όπως μας λένε, διατηρούν τις τιμές στα ίδια επίπεδα, στα περσινά, αλλά και σε χαμηλό. Επίπεδα, οι τιμές θα πέσουν και άλλο σήμερα, μιας και είναι η τελευταία μέρα. Να σας πω ενδεικτικά ότι οι κόκκινες γαρίδες ξεκινούν από 12 ευρώ, τα χταπόδια από 15, τα μύδια είναι στα 6 ευρώ, οι σουπιές στα 12 ευρώ, το θράψαλο κυμαίνεται στα 6. Τα προϊόντα στο καλάθι της ηχθυαγοράς είναι έως και 20% φθηνότερα σε σχέση με πέρσι. Και να σας πω ότι η Βαρβάκιος αγορά και η αγορά του καταναλωτή στο Ρέντι θα είναι ανοιχτές σήμερα μέχρι το μεσημέρι για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ όμως θα παραμείνουν κλειστά, αλλά τα μίνι μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την ώρα ανοιχτή τη Βαρβάκιο. Μπορείτε να πάτε, γιατί είχε νωρίτερα τον πολύ τον κόσμο. Εμένα αυτό που μου αρέσει τη Βαρβάκιο, ναι, είναι τέτοια μέρα που πηγαίνεις, ψωνίζεις ξημερώματα και βγαίνοντας είναι και έχει... Θα το συνδυάσεις με φαΐ τώρα, κοίτα. Με τη Βαρβάκη που δεν συνδυάζω με καλλιτικά, ρε Χρύσα. Κάτσε κάτι εισαγωγή, κάνει ωραία εισαγωγή. Μιλάμε αυτά, θα πω μετά στην καταψίσουμε. Κάνει ωραία εισαγωγή, πάμε πάλι. Έχει απ' έξω λαγάνα που μόλις έχει βγει. Ζεστή, μόλις έχει βγει. Που μέχρι να φτάσει στο σπίτι, τσιμπάς λίγο και έχεις φάει 2,5-3 κιλά λαγάνα. Λοιπόν,